Όταν η γυναίκα, η μητέρα εκδηλώσει προβλήματα ψυχικής υγείας, δυσκολίες, τις περισσότερες φορές δεν αποκαλύπτει αυτή την εμπειρία στο περιβάλλον της. Οι λόγοι είναι πολύ. Ένας λόγος μπορεί να είναι ότι θεωρεί ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Επομένως, είναι, σημα... είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι γυναίκες για αυτά τα προβλήματα που ενδεχομένως να εμφανίσουν. Τις περισσότερες φορές, όμως, ο λόγος για τον οποίο δεν αποκαλύπτουν αυτά τα βιώματα στο περιβάλλον τους, ακόμη και στο σύντροφο, είναι το στίγμα της ψυχικής νόσου. Δυστυχώς, είναι πολύ έντονο ε, ακόμη στις... στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες. Ε, η γυναίκα ενδεχομένως να έχει και το φόβο ότι μπορεί να της πάρουν το παιδί. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν απομακρύνθεί η μητέρα από το παιδί ε, όταν εμφανιστούν τέτοιου είδους προβλήματα και εφόσον, εάν χρειαστεί ε, ακολουθεί στην ενδεικνυόμενη θεραπεία. Αν ο σύντροφος, ο σύζυγος έχει θετικό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, εάν έχει μία δουλειά η οποία είναι ιδιαίτερα πιεστική, που δεν του αφήνει χρόνο να ασκηθεί, να φάει σωστά, και έχει αρχίσει να νιώθει ενδεχομένω κάποια δυσκολία ε, στην καθημερινότητά του όταν ανεβαίνει τις κάλες. Η σύζυγος χωρίς να διστάσει, η οικογένειά του θα του προτείνει να κάνει έναν ε, έλεγχο σε έναν καρδιολόγο. Ε, ωστόσο διστάζουμε όταν μια μαμά ε, βλέπουμε ότι εμφανίζει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα στρεσογόνη σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα απαιτητική, που δεν της αφήνει χρόνο να φάει σωστά, να κοιμηθεί σωστά, να ξεκουραστεί. Όταν λοιπόν δούμε αυτά τα προβλήματα, είναι σημαντικό να τα αναγνωρίσουμε και να, να καθοδηγήσουμε τη μητέρα να ζητήσει βοήθεια, στήριξη από έναν ειδικό επαγγελματία ψυχικής υγείας. Αν δυσκολεύεστε να αποκαλύψετε στην οικογένειά σας ή να συζητήσετε μαζί τους τα προβλήματα ψυχικής υγείας που ενδεχομένως βιώνετε, μια καλή ιδέα θα ήταν να τους δείξετε αυτό το βιντεάκι ή μια άλλη σχετική ιστοσελίδα και να τους ρωτήσετε «Είδα αυτό και με προβλημάτισε, ποια είναι η γνώμη σου» Ακόμη και αν δεν αποκαλύψετε τον τρόπο με τον οποίο νιώθετε, είναι μια αρχή για να γίνει μια συζήτηση πάνω στα ζητήματα αυτά. Είναι σημαντικό ε, οι μητέρες που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα να λάβουν ε, την κατάλληλη στήριξη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η στήριξη αυτή θα τους δώσει την ευκαιρία να ζήσουν την ανατροφή του παιδιού τους όπως έχουν επιθυμήσει, όπως έχουν σκεφτεί.